Ξεκινώντας το ρεπορτάζ για την Λευκή Νύχτα της Βέρειας, συναντήσαμε στο κατάστημα της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Βέρειας, τον Αντιδήμαρχο εδώ της πόλης, του Δήμου, τον κύριο Λυκοστράτη Βασίλη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα τι έχει η Βέρεια εδώ, τι ο εμπορικός κόσμος τι έχει ετοιμάσει και βεβαίως με τη συνδρομή και τη συμπαράσταση και του Δήμου. Η Βέρεια ετοιμάζει σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη Λευκή Νύχτα, μετά από την πρώτη επιτυχημένη που έγινε πέρυσι. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε για τον εμπορικό κόσμο, αλλά και για τους καταστηματάρχες, αλλά και για τους πολίτες της πόλης και όχι μόνο. Για τους καταναλωτές και για όλους τους καταναλωτές. Δυστυχώς ο καιρός δεν είναι τόσο καλός και σίγουρα ο καιρός δεν βοηθάει καθόλου στον κόσμο για να βγει έξω. Παρόλα αυτά, η Λευκή Νύχτα πιστεύω θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί μέχρι τις 12 και εύχομαι σε όλα τα καταστήματα καλή επιτυχία να έχουν και στον Εμπορικό Σύλλογο που για δεύτερη χρονιά ετοιμάζει αυτό το event. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λευκή Νύχτα, κυρία Πρόεδρος. Ο καιρός δεν μας επέτρεψε να γίνει έτσι όπως θα θέλατε. Πείτε μας λοιπόν τι ετοιμάζει σήμερα η Βέρεια. Η Βέρεια ετοίμασε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τη Λευκή Νύχτα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το πραγματοποιήσουμε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Είχαμε γκρουπ σε όλη την πόλη που θα έπαιζαν ζωντανή μουσική τοπικά από δικά μας παιδιά. Είχαμε ξυλοπόδαρος, είχαμε ζογκλέρ. Δεν μπορέσαμε λόγω της βροχής να τα ξεκινήσουμε. Ωστόσο, οι δελεαστικές τιμές παραμένουν στα καταστήματα. Η κλήρωση θα γίνει με πολλά δώρα από συναδέλφους και δωροθέτες. Με τη βοήθεια του Δήμου μπορέσαμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό και τη συγκατάθεση του εργατοϊπαλληλικού κέντρου. Τα αστικά θα μεταφέρουν τον κόσμο από τα χωριά της Σημαθίας μέχρι τις 9.30 ώρα, μέχρι τη λήξη της Βάρδιας. Οπότε ίσως κάτι κάνουμε σήμερα, κάτι καλύτερο. Ίσως κάτι κινηθεί. Ναι. Ελπίζουμε να κινηθεί και βεβαίως. Την περίμενε ο κόσμος αυτή τη μέρα. Είμαι σίγουρος την περίμενε. Ήταν πολλά τα μηνύματα και τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε κι εμείς. Βέβαια, είναι ένα μήνυμα τουλάχιστον για αυτή την εκδήλωση που ετοιμάζεται για τον Αύγουστο, όπως μας είπατε. Ναι, ετοιμάζουμε μια δεύτερη Λευκή Νύχτα, 30 Αυγούστου. Ελπίζουμε εκεί ο καιρός να είναι μαζί μας. Να είναι σύμμαχος. Να μην είναι έτσι όπως είναι. Να μην είναι σήμερα. Έτσι. Ναι. Σήμερα ήταν ακραία καιρικά φαινόμενα, μέχρι και χιόνι έριξε. Πάντως ήταν ένα βαρόμετρο η σημερινή ημέρα, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε με τέτοιες εκδηλώσεις γίνεται μόνο σε καλό καιρό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Η Λευκή Νύχτα στη Βέρεια, στο κατάστημα Funky Buddha. Είμαστε εδώ με τον ιδιοκτήτη τον Κώστα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βέβαια, αλλιώς τα περιμένατε, αλλιώς τα περιμέναμε όλοι μας την απόψινή ημέρα. Πώς βλέπεις την κίνηση, έστω και με αυτές τις καιρικές συνθήκες? Νομίζω ότι ο καιρός μας τα χάλασε φέτος. Πέρσι ήταν πάρα πολύ καλύτερα η Λευκή Νύχτα που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος. Ο καιρός φέτος ήταν και κρύος και βροχερός, οπότε είχαμε προβλήματα αρκετά. Ο κόσμος ήθελε να βγει. Υπήρχαν κάποια δρόμενα που θα γινόταν στην αγορά, αλλά δυστυχώς ο καιρός είναι πάνω απ' όλα. Φαντάζομαι, Κώστα, ότι βλέποντας αυτή τη στιγμή το μαγαζί, το ότι με αυτόν τον καιρό και αυτή την ώρα που έχουμε πάει, αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 9.30 ώρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κόσμος πάλι έρχεται. Φαντάζομαι ότι αν δεν ήταν ο καιρός όπως είναι σήμερα, φαντάζομαι θα ήταν πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο κόσμος ήθελε να βγει, είχε την ευχαρίστηση, είχε την ευχαίρεια να βγει, τη διάθεση. Αλλά ο καιρός είναι πάνω απ' όλα. Είπαμε ότι δεν τα χαλάει, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε να τα βάλουμε με τον καιρό. Δυστυχώς θα θέλαμε και ο κόσμος να βγει, αλλά είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούν. Όπως μας έχει ενημερώσει η Πρόεδρος, ότι θα υπάρξει και τον Αύγουστο, 30 Αυγούστου, ναι, ακόμη μια διαβραδιά. Ναι, ναι. Ελπίζουμε βέβαια τότε. Πιστεύω να είναι καλύτερα, γιατί ο Αύγουστος είναι πάντα ο καλοκαιρινός μήνας. Θέλουμε τον κόσμο. Εμείς προσφέρουμε στον κόσμο κάποιες εκπτώσεις που κάνουμε αυτές τις μέρες. Θέλουμε τον κόσμο της αγοράς να βγει στη Βέρεια, να ψωνίσει και εμείς να βοηθηθούμε σαν μας καταστήματα. Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω, δοθείς αυτής της αφορμής και αυτής της ευκαιρίας. Είχαμε εκτός πριν λίγο καιρό. Ναι. Περίπου για 2 μήνες. Ναι. Πώς κινήθηκε η αγορά? Στην αρχή ήταν λίγο καλά η αγορά. Οι εκπτώσεις πάντα το πρώτο 15ήμερο είναι καλό. Μετά δεν είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ίσως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα γενικότερα και ο νομός μας βέβαια πάρα πολύ. Δυσκόλεψε τον κόσμο και τα καταστήματα βέβαια είχαν μεγάλες προσφορές, αλλά δεν μπορέσαμε να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλαμε στις εκπτώσεις όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια
Είναι πτωτικές οι τάσεις, ναι. Κάθε χρόνο νομίζω. Κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα, έτσι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δουλειά, Κώστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Το ρεπορτάζ για τη Λευκή Νύχτα στη Βέρεια συνεχίζεται και στο δρόμο βρήκαμε εντελώς στοιχεία την συνεργάτη μας παλιά, φίλη μας, την Ιφηγένεια Βλαχογιάννη, στους δρόμους. Για τα ψώνια της Λευκής Νύχτας, Ιφηγένεια. Μία βόλτα στην αγορά, ένα κρασάκι μετά, να στηρίξουμε όσο μπορούμε την τοπική αγορά. Πρέπει. Βέβαια, ο καιρός επηρέασε, έτσι. Ανασταλτικός παράγοντας ο καιρός. Δεν πειράζει, όμως νομίζω ότι έστω και αυτοί οι λίγοι που ήθελαν να βγουν, να υποφεληθούν από τις προσφορές που έχουν σήμερα τα καταστήματα, ήταν μια καλή ευκαιρία. Ήταν καλή ευκαιρία. Ναι. Σε σχέση βέβαια με πέρσι δεν έχει καμιά σχέση, έτσι. Όχι, και θεωρώ ότι ίσως πρέπει να επαναληφθεί τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο που θα έχει ανοίξει και ο καιρός, για να τονώσουμε και τα μαγαζιά, να τονώσουμε την αγορά μας. Από ό,τι μας είπε η πρόεδρος, ότι για να πάρθει μια τέτοια απόφαση είναι διαδικαστικό το θέμα και θέλει πάρα πολύ καιρό. Αυτό μας είπε η πρόεδρος, γι' αυτό και δεν αναβλήθηκε, γιατί χρειάζεται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει τον επόμενο μήνα, αλλά όπως μας έχει πει, θα γίνει 30 Αυγούστου. Να γίνει, δεν πειράζει όμως. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, έγινε πέρυσι με μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί ήταν καλύτερος ο καιρός. Γίνεται φέτος για δεύτερη φορά. Νομίζω ότι θα γίνει συνήθεια και. Θα γίνει συνήθεια και για τους, όχι μόνο για τους Βεριώτες, και για αρκετούς που έχουν έρθει και από τα χωριά, από τις γύρω περιοχές, γιατί σήμερα νομίζω ότι και τα αστικά, οι μετακινήσεις όσων ήθελαν να έρθουν από τις γύρω περιοχές, από χωριά, ήταν δωρεάν. Οπότε ακόμη ένα κίνητρο για κάποιον που ήθελε σήμερα Πέμπτη βράδυ να έρθει, να κάνει τη βόλτα του, να πιει τον καφέ του, το κρασί του. Οπότε οι Λευκές Νύχτες προτείνεις να συνεχιστούν στη Βέρεια. Και βέβαια, και βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Tast and Cream. Με τον ιδιοκτήτη, τον Νίκο, είμαστε εδώ. Ναι. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Λευκή νύχτα σήμερα. Λευκή νύχτα. Καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες, γιατί ο τελευταίος καιρός είναι πολύ δύσκολος για φέτος, αλλά χειρότερα από πέρσι. Χειρότερα από πέρσι. Ναι, ο καιρός δεν βοήθησε καθόλου. Τι να κάνουμε. Γυναικεία ήδη βλέπω εδώ στο... Γυναικεία ήδη. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, η γυναίκα είναι και καλά. Και οι γυναίκες το τιμούν, βλέπω έτσι, το μαγαζί. Να είναι καλά, έτσι. Μια χαρά. Νίκο, ευκαιρίες δοθήσεις, λίγο καιρό πριν είχαμε εκτόσεις για 2 μήνες περίπου. Πώς κοιμάθηκε η αγορά? Πολύ χαμηλά επίπεδα. Πολύ χαμηλά. Ναι, πολύ χαμηλά. Χειρότερα από πέρσι. Πέρσι ήταν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Εντάξει, ευελπιστούμε μετά το Πάσχα. Να κινηθούμε καλύτερα. Είναι και λίγο νωρίς, ναι, να κινηθούμε καλύτερα. Εν ώψη Πάσχα υπάρχει κίνηση? Ακόμα δεν το ξέρω. Ακόμα δεν. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει κίνηση λόγω Πάσχα. Λόγω Πάσχα. Θα δούμε τελευταίες. Την επόμενη εβδομάδα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές δουλειές. Μέχρι τι ώρα για περίπου σήμερα? Όσο πάει. Όσο πάει, έτσι. Όσο πάει. Μάλιστα. Όσο μας θέλει ο κόσμος, θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Vero Kids. Η λευκή βραδιά συνεχίζεται εδώ στη Βέρεια. Λοιπόν, είμαστε σε ένα κατάστημα με παιδικά παπούτσια. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας, κορίτσια, η βραδιά αυτή, η απόψινή, την οποία βέβαια την περιμέναμε όλοι μας με άλλες συνθήκες, αλλά δυστυχώς... Μας τα χάλασε ο καιρός. Έτσι. Πώς πήγε σε σχέση με πέρυσι? Νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι ήταν το θέμα του καιρού. Θέμα του καιρού. Θα είχε περισσότερη επιτυχία αν βοηθούσε ο καιρός. Και βοηθούσε ο καιρός στο να γίνουν όλες οι δράσεις που είχε προγραμματίσει ο Εμπορικός Σύλλογος. Αυτό δεν στάθηκε εφικτό, οπότε ο κόσμος δεν βγήκε, δεν είχε την ανάλογη πορεία που είχε η περσινή βραδιά. Κινήθηκε πάντως ο κόσμος? Ο κόσμος κινήθηκε, αλλά όχι στα επίπεδα που περιμέναμε. Και πιστεύουμε ότι η Λευκή Νύχτα είναι μια καλή κίνηση, αλλά να γίνει σε περίοδους που το βράδυ έχει καλό καιρό. Ο Μάρτιος δεν είναι εύκολος μήνας. Η Λευκή Νύχτα του Αυγούστου που θα γίνει σίγουρα θα πάει πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Πάντως ο κόσμος βγήκε έξω. Ο κόσμος βγήκε. Ο κόσμος περιμένει δράσεις να γίνονται. Νομίζω ότι τις στηρίζει, τις έχει ανάγκη. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη στήριξη. Λίγο καιρό πριν είχαμε τις εκτόσεις. Πώς πήγαν οι εκτόσεις?
Οι εκπτώσεις είναι λίγο ιδιαίτερο κομμάτι στο παιδικό το κατάστημα. Γιατί το παιδί θέλει στην αρχή της σεζόν πιο πολύ χρειάζεται το παπούτσι παρά στο τέλος της σεζόν. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κινητικότητα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Ελπίζουμε και κάθε χρόνο να γίνονται και καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Αλλά ξέρουμε ότι ο κόσμος ζορίζεται, ξέρουμε τις συνθήκες που επικρατούν, οπότε βαδίζουμε με αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια. Και εμείς.